Για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προσφέρει στον κλάδο τη ενέργεια και τι προοπτικέ για τη βιομηχανία και τι επενδύσει στην Ελλάδα, μίλησε στο Insider GR ο κ. Βασίλη Καραμούζη, αναπληρωτή διευθύνων σύμβουλο τη Εθνική Τράπεζα. Κύριε Καραμούζη, η αγορά ενέργεια μετασχηματίζεται. Ο ρόλο τη Εθνική Τράπεζα αλλάζει, ακολουθεί τη γενική τάση. Θα γίνει λοιπόν μια τράπεζα ενέργεια. Είναι 1100 σίγουρο αυτό. Η τράπεζα τα τελευταία χρόνια έχει κάνει μια σημαντική προσπάθεια, η οποία φέτος έχει εντατικοποιηθεί, να κάνουμε μια προσπάθεια να στηρίξουμε την ενέργεια. Εκτιμούμε ότι οι ανάγκε στον στο χώρο τη ενέργεια θα είναι μεγάλε. Θα χρειαστούν τουλάχιστον, εκτιμάμε, 7-8 δι τα επόμενα 3 με 5 χρόνια. Και η Εθνική ω Τράπεζα τη Ενέργεια θα παίξει το ρόλο που πρέπει να παίξει. Πρόσφατα, μάλιστα, ο Διεθνή Σύμβουλο τη Τράπεζα είπε ότι κατά μίνιμουμ θα βάλουμε δύο δις στον τομέα αυτό και αν χρειαστεί και παραπάνω. Τι είδους έργα σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε, τι είδους επενδύσεις. Τα έργα δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι που θα κάναμε ή δεν θα κάναμε. Μας αρέσουν πάρα πολύ τα ΑΠΕ, γιατί τα ΑΠΕ έχουν πολύ συγκεκριμένες χρηματορροές και είναι ένα έργο το οποίο μας αρέσει πάρα πολύ σαν τράπεζα να χρηματοδοτούμε. Σίγουρα θα στηρίξουμε τι ιδιωτικοποιήσει. Όποιο ξένο έρθει στη χώρα και έχει σκοπό να επενδύσει στην ενέργεια, εμεί θέλουμε, θέλουμε να στηρίξουμε την επένδυση. Γενικά, κεφάλαια που έρχονται στη χώρα, εμεί είμαστε εδώ να τα μοχλεύσουμε και να στηρίξουμε οποιαδήποτε επένδυση έρχεται και σίγουρα στην ενέργεια ακόμα περισσότερο. Ω τράπεζα, και εσεί ω στέλεχο τη τράπεζα, πώ βλέπετε τι προοπτικέ του κλάδου τη ενέργεια ω προ τη συμβολή του στην οικονομία η ενέργεια έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Εκτιμούμε ότι υπάρχουν είτε σε πρώτα στάδια, είτε, είτε σε πρώτα στάδια εξέλιξη, είτε σε προχωρημένο σχεδιασμό, τουλάχιστον 8 δις σαν εκτέλεστα έργα, τα οποία έχουν σχέση με την ενέργεια. Γύρω στο 70% από αυτά έχουν σχέση με διασυνδέσεις και το υπόλοιπο 30% με παραγωγή ενέργειας. Οι διασυνδέσεις είναι πολύ σημαντικές. Έχουμε τα καλώδια που ενώνουν τα σκυκλάδες, το δεκάνησα, τη Κρήτη, το καλώδιο το μεγάλο και το μικρό. Υπάρχουν τεράστια έργα διασύνδεσης όπως το TAP, το IGB, το, το πλωτό LNG της Αλεξανδρούπολης. Είναι σημαντικά έργα τα οποία δίνουν την ευκαιρία στη χώρα να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Η Ελλάδα λόγω και της γεωγραφικής της θέσης, Πρέπει και μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και μπορεί να είναι κεντρικός, κεντρικός του ενεργειακού χάρτη τη Ευρώπη. Να γίνουμε και λίγο πιο συγκεκριμένοι. Τι χρηματοδοτικά εργαλεία προσφέρει η Τράπεζα για τι επενδύσει αυτού του είδου. Η Τράπεζα έχει κάνει μια μεγάλη αναπροσαρμογή στο επιχειρηματικό τη μοντέλο. Έχουμε φτιάξει ένα corporate investment bank κατά πρότυπο του εξωτερικού. Αυτό έχει τρει πυλώνε που μπορούν το καθένα ξεχωριστά να εξυπηρετήσει του πελάτε, όχι μόνο για τι ενέργειε, αλλά να μιλήσουμε για την ενέργεια συγκεκριμένα. Ο ένα πυλώνα είναι το παραδοσιακό large corporate, όπου μπορούμε να παρέχουμε εταιρικά δάνεια στους μεγάλους πελάτες, δάνεια τα οποία στηρίζονται στο τι σηκώνει ο ισολογισμός της, της εκάστοτε εταιρεία, ενέργειε πιστώσεις και άλλα παραδοσιακά προϊόντα corporate. Μετά υπάρχει το project finance. Το project finance είναι πολύ σημαντικό για την ενέργεια, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της ενέργειας, όπως είπαμε, ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι διασυνδέσεις και η παραγωγή. Κυλώς άπεσε μεγάλο βαθμό καλώδια και γενικά projects τα οποία μπορούν σε μεγάλο βαθμό να παράξουν από μόνα τους ροές. Τι κάνει το project finance λοιπόν, πάει και δανειοδοτεί τα projects με βάση τις ροές που παράγουν συγκεκριμένα. Αυτό είναι ένα τρόπο δανεισμού που αρέσει και πάρα πολύ στην τράπεζα, γιατί η τράπεζα μέσα από τη διαδικασία αυτή καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά το οικοσύστημα του κάθε project, με αποτέλεσμα να μπορεί να κάνει και πολύ επιθετικέ τιμολογήσει, γιατί καταλαβαίνει πολύ καλά τα ρίσκα. Το τρίτο, και μάλιστα για το project finance ενδιαφέρον, να σας πω και ένα στατιστικό. Άμα κοιτάξει κανείς το 2004, το project finance σαν εργαλείο για ΑΠΕ ήταν γύρω στα 14% του total δανεισμού σε ΑΠΕ. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεπεράσει το 5%. Οπότε είναι ξεκάθαρο ότι σαν εργαλείο έχει κάνει άλματα. Το τρίτο και πολύ σημαντικό επίσης είναι το investment banking της τράπεζας, όπου εκεί έχουμε φτιάξει μια ομάδα η οποία έχει κύριο σκοπό να γεφυρώσει τους επενδυτές του εξωτερικού με τι ευκαιρίε στην Ελλάδα. Ιδανικά θα θέλαμε και προσπαθούμε ήδη κάναμε ένα ρότσο πρόσφατα στο Λονδίνο που πήγαμε και είδαμε μια σειρά από επενδυτές και έχω να σας πω ότι τα νέα ήταν εκπληκτικά. Είδαμε επενδυτέ που κανεί δεν μιλούσε για θέματα πολιτικά, κανεί δεν μιλούσε για εκλογέ. Όλοι μιλούσαν για συγκεκριμένα projects. Θέλαν να γνωρίσουν κόσμο, θέλαν να γνωρίσουν Έλληνε επιχειρηματίε, θέλαν να κάνουν συνεργασίε, θέλουν να κάνουν επενδύσει. Μαζί αυτά τα τρία, αυτοί, αυτές οι τρεις διευθύνσεις, δουλεύοντας αρμονικά μαζί, μπορούν να δώσουν σαν πελάτη το πλήρες πακέτο υπηρεσιών που μπορεί να χρειάζεται για να μπει στην ενέργεια. Η εθνική ε, το μοντέλο αυτό είναι φτιαγμένο να εξυπηρετήσει του ντόπιου πελάτε, του πελάτε του εξωτερικού, είτε και συνεργασίε μεταξύ των δύο. Αυτό που λέτε βέβαια για το Λονδίνο είναι και πολύ αισιόδοξο, γιατί φαίνεται ότι η πολιτική κατάσταση, η εκάστοτε πολιτική κατάσταση, δεν λειτουργεί αποθαρρυντικά στου επενδυτέ. Είναι ανεξάρτητο δηλαδή το πώ θα επενδύσουν στην ενέργεια από την πολιτική αστάθεια που μπορεί να υπάρχει. Η χώρα έχει μια ιστορική ευκαιρία να φέρει κεφάλαια μέσα η ενέργεια είναι ένας κλάδος που αρέσει πάρα πολύ, αλλά η ευκαιρία είναι ιστορική όχι μονάχα για το που βρίσκεται η χώρα, είναι ιστορική για δομικούς λόγους που έχουν σχέση με τους επενδυτές. Επειδή για πολλά χρόνια το χρήμα ήταν πολύ φτηνό, οι επενδυτές έχουν μαζέψει, τα στο του εξωτερικού έχουν μαζέψει τεράστια ποσά, δισεκατομμύρια, τα οποία πλέον ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το πού θα τα τοποθετήσουν. Τα ΑΠΕ, όπως είπαμε πριν για παράδειγμα, λειτουργούν σχεδόν σαν ένα ομόλογο. Με αποτέλεσμα αυτοί οι επενδυτέ να είναι διτεθειμένοι να έρθουν εδώ και επειδή αποδόσει δεν βρίσκουν σε παραδοσιακού χώρου που βρίσκανε παλιά, στα high yield ομόλογα και σε άλλα παρόμοια τέτοια εργαλεία, έρχονται στην Ελλάδα και κοιτάνε τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή και άλλα στρατηγικά projects για να πάρουν yield. Είναι μια ευκαιρία την οποία δεν μπορούμε να την αγνοήσουμε και εμεί, σαν Εθνική Τράπεζα, είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ του πελάτε μα. Θα στηρίξουμε του επενδυτέ και θα γεφυρώσουμε το χάσμα ανάμεσα στου δύο.